Αγάπη είναι αποδοχή, αγάπη είναι ζεστασιά, αγάπη είναι όλα αυτά μαζί. Μπορείς να αφαιθείς σε κάποιον ή να είσαι εκεί για να αφαιθεί κάποιος στα χέρια σου. Καταρχάς, φοβόμαστε το άγνωστο. Οπότε το πιο πιθανό είναι ότι δεν γνωρίζουμε. Γι' αυτό φοβόμαστε. Δηλαδή, το άγνωστο φοβόμαστε οι άνθρωποι. Αν σου γνωρίζουν μια συνθήκη, δεν την φοβάσαι και ξέρεις να τη διαχειριστείς και κάνεις και ράνεις. Το άγνωστο είναι που φοβόμαστε. Επειδή δεν ξέρω τι είναι αυτό που είσαι εσύ, ας μείνω στο γνώριμο που μου είναι οικείο. Πόσο τύχη σπάσαμε για να μπορέσουμε να πούμε ότι τώρα μαζί εμείς θα κάνουμε ένα παιδί και να μην χρειαστεί να το συζητήσουμε με κανέναν, να μην ρωτήσουμε κανέναν τη γνώμη του ή οτιδήποτε. Γιατί υπήρχε αυτή η αποδοχή και μια κανονικότητα στο αν δεν εννοείται, θα κάνετε παιδί, ναι. Μπροστά στο παιδί νιώθω ταυτόχρονα για το παιδί και τη σχέση μας, ταυτόχρονα άτρωτη και ευάλωτη. Να αγαπήσεις έναν άνθρωπο σε ένα δευτερόλεπτο. Και χωρίς να σε νοιάζει καθόλου, και αυτό είναι αγάπη, χωρίς να σε νοιάζει καθόλου αν σε αγαπάει πίσω. Γιατί σίγουρα δεν σε αγαπάει πίσω το παιδί εκείνη την ώρα. Μου έχουν μάθει ότι αξίζω όσο κάνω πράγματα τα οποία είναι συμβατά με τις απαιτήσεις των άλλων. Ενδεδειγμένα. Και έχω μάθει από πολύ μικρή ηλικία το ότι είναι πηγαίο μου να το καταπνίγω. Και όσο καλύτερα το κάνω αυτό και συμμορφώνομαι, τόσο περισσότερο είμαι αριστός. Το καλό παιδί. Μπράβο, το καλό παιδί. Και συνεπάγεται ότι σιγά σιγά αυτό στο μυαλό ακριβώς γίνεται να νιώθω φύση κακός. Ό,τι μου έρχεται πηγαίο πρώτα είναι κακό. Η υποστήριξη και η αγάπη που πήραμε από πανάσχετους ανθρώπους. Καλά, ήμασταν σαν οικογένεια. Ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτές τις φωνές τις ομοφοβικές. Δεν είναι κατά κανείς κανενός. Αρκεί να κάνω αυτό που νιώθω καλά και να είμαι καλά και αυτό να είναι συμφωνημένο με συνένεση και να προχωράμε. Η πρώτη ερώτηση που έχω σημειώσει στα γραπτά μου είναι η εξής απλή ερώτηση. Mm-hmm. Τι είναι η αγάπη? Mm-hmm. Αυτή είναι η πρώτη απλή ερώτηση. Απλή. Ναι. Έχει μόνο 4 λέξεις. Αγάπη είναι η αίσθηση που νιώθεις όταν οι γονείς σου σε κάνουν το βράδυ tuck in με τα σκεπάσματα. Mm-hmm. Και σε φακελάκι, τσαπ τσαπ τσαπ. Αυτό. Αυτό είναι το πρώτο, σαν αίσθηση. Okay. Το δεύτερο, έχω να πω ότι αγάπη είναι ένα συνοθήλευμα πολλών διαφορετικών συνθήκων. Αποτελεί, δεν είναι ένα πράγμα. Mm-hmm. Αγάπη είναι αποδοχή, αγάπη είναι ζεστασιά, αγάπη είναι όλα αυτά μαζί. Αλεξία, τι είναι αγάπη για σένα? Αγάπη είναι να βλέπεις κάποιον, στο παιδί στο μυαλό μου και να είσαι εκεί ανοιχτός, έτοιμος να μπορείτε να ανταλλάξετε τα πάντα. Και το δεύτερο που σκέφτηκα είναι ότι η αγάπη είναι ένα μεικτό, κάτι μεικτό που ουσιαστικά σου υποδεικνύει το πώς να αφήνεις τον εαυτό σου και να δέχεσαι τον άλλον, να αφήνεις τον εαυτό σου τον άλλον και να δέχεσαι τον άλλον. Είμαστε σε high tuning. Ναι. Μπορείς να αφαιθείς σε κάποιον ή να είσαι εκεί για να αφαιθεί κάποιος στα χέρια σου. Και η επόμενη ερώτησή μου είναι η ίδια, αλλά λίγο πιο ανεπτυγμένη. Και εδώ θέλω να μου βοηθήσετε λίγο και στο συντακτικό γραμματικό. Σε ένα ομόφυλο, παύλο, ομοφυλόφυλο, και εδώ βάζω το ερωτηματικό γιατί θέλω να το αναλύσουμε μετά αυτούς τους δύο όρους που εγώ είμαι ακόμα μπερδεμένη τι είναι ο καθένας από αυτούς. Σε ένα ζευγάρι, λοιπόν, όπου και οι δύο συνδετημόνες ανήκουν στο ίδιο φύλο, είναι κάτι διαφορετικό η αγάπη? Είναι άλλη η αγάπη? Εκφράζεται, βιώνεται διαφορετικά? Το τι βαφτίζουμε αγάπη έχει πολύ ενδιαφέρον επίσης. Δηλαδή η ερώτηση είναι αν αλλάζει η αγάπη που εγώ αγαπώ τη Δανάη, αν είναι η Δανάη ή αν ήταν ο Δαναός. Mm-hmm. Αλλά το τι βαφτίζουμε αγάπη στην κοινωνία, δεν τον ρωτιόμαστε. Πάμε να με βοηθήσετε λίγο με την ελληνική γλώσσα. Ομόφυλο ζευγάρι, ομοφυλόφυλο ζευγάρι. Έλα, Δανάη μου, πες το. Τι είναι η διαφορά? Αν υπάρχει διαφορά, εγώ δεν έχω καταλάβει. Διαβάζοντας δηλαδή τα λεξικά, κάτι καταλαβαίνω, αλλά πώς θα το κάνω εφαρμογή στην πραγματικότητα, ας πούμε. Ομοφυλόφυλος είναι αυτός
που έλκεται από το ίδιο φύλλο. Ωραία. Ομόφυλος είναι αυτός που είναι το ίδιο φύλλο. Ωραία. Άρα μπορεί να είμαστε μπορείς μία να παρέα. Μπορείς να είσαι ομόφυλο ζευγάρι και όχι ομοφυλόφυλο. Okay. Δηλαδή, μπορείς να είσαι ομόφυλη παρέα. Ετερόφυλο ζευγάρι και όχι ετεροφυλόφυλο. Σωστά. Το καταλαβες. Το κατάλαβα. Για να το κάνουμε αυτό με τις αναφορές, να το καταλάβουμε όλοι γενικώς και εμείς που τα λέμε και αυτοί που το βλέπουν. Π.χ. μία ομάδα μπάσκετ, π.χ. είτε ανδρών είτε γυναικών, είναι μία ομόφυλη ομάδα. Ανήκουν όλοι στο ίδιο φύλλο. Ναι, πράγμα. Όταν η λέξη είναι ομοφυλόφυλλος, είναι ότι έλκομαι από το ίδιο φύλλο. Ας πούμε, μπορεί να είναι μία ομάδα μπάσκετ ομοφυλόφυλλη και να μην έλκονται μεταξύ τους. Okay. Μπορεί να είναι δύο άνθρωποι. Μπορεί να είναι δύο άνθρωποι ομοφυλόφιλοι και να μην έλκονται μεταξύ τους. Όπως και αντίστοιχα ετεροφυλόφιλοι. Όλοι οι ετερόφιλοι, ας πούμε. Δηλαδή μπορεί να είναι ετεροφυλόφιλοι και να μην έλκονται μεταξύ τους. Οτιδήποτε ξεπηδάει και είναι διαφορετικό, μας κάνει να κάνουμε το. Ότι, okay, ναι, ωραία, ψηφίστηκε ο νόμος. Τα ομόφυλα ζευγάρια. Βέβαια, και αν ομόφυλα. Θέλουν να είναι και ομοφυλόφυλα, αυτό είναι μια άλλη παράμετρος. Μπορούν να παντρευτούν. Μπορούν να υιοθετήσουν π.χ. παιδί και πάει λέγοντας. Τεκνοθετήσουν. Να προχωρήσουν στην τεκνοθεσία. Ένα κομμάτι της κοινωνίας ήταν όριμο. Είχε οριμάσει αυτή η ιδέα μέσα στο μυαλό του. Το αποδέχτηκε και υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που έπαθε το. Αυτό το αντανακλαστικό. Που δεν συμβαίνει μόνο σε αυτή την περίπτωση. Σε οτιδήποτε καινούριο έρχεται. Πώς το εξηγούμε κοινωνιολογικά, ψυχολογικά, ανθρωπιστικά. Το ξένο να μην το. Το καινούριο μας. Ναι, μας είναι ξένο. Μας είναι ξένο. Δεν μας είναι γνώριμο. Καταρχάς, φοβόμαστε το άγνωστο. Οπότε το πιο πιθανό είναι ότι δεν γνωρίζουμε. Mm-hmm. Γι' αυτό φοβόμαστε. Δηλαδή. Το άγνωστο φοβόμαστε οι άνθρωποι. Αν σου γνωρίζουν μια συνθήκη, δεν την. Φοβάσαι και ξέρεις να τη διαχειριστείς και κάνεις και ράνεις. Το άγνωστο είναι που φοβόμαστε. Οπότε αυτό είναι ο πρώτος λόγος του. Κάτσε να καταλάβω τι δεν γίνεται εδώ. Επειδή δεν ξέρω τι είναι αυτό που είσαι εσύ, ας μείνω στο γνώριμο που μου είναι οικείο, που είναι να φοβάμαι οτιδήποτε ξέρω. Και συνήθως το γνώριμό μου είμαι εγώ, στο βαθμό που με ξέρω. Άρα οτιδήποτε άλλο είναι λίγο διαφορετικό από μένα. Φυσικά. Και μας κάνει να νιώθουμε εξαιρετικά ανασφαλείς, γιατί δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε αυτό. Mm. Δεν ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε. Αυτό πάλι έχει το άγνωστο. Τώρα, από εκεί και πέρα μετέπειτα έχει να κάνει, γιατί αυτό δεν ορίζει όλους τους ανθρώπους για το ότι φοβόμαστε το άγνωστο, ξεκάθαρα. Αλλά από εκεί και πέρα το πώς αντιδρούμε στο άγνωστο. Κάποιος λέει, «Ω, αυτό είναι άγνωστο!» Έλα να σε γνωρίσω, για πες. Mm. Το ένα φέρνει περιέργεια και το άλλο λέει αποτροπή. Στοπ, μη με βγάλεις από τα κουτάκια μου, εγώ εδώ νιώθω ασφαλής, εδώ που κινούμε, μη με τραβάς, δεν θέλω. Περισσότερο νομίζω αυτό δεν έχει να κάνει με το πώς νιώθω εγώ για αυτό που μου έφερες εσύ σαν πληροφορία. Αυτό δηλώνει το σε τι κατάσταση είμαι εγώ όταν πήρα την πληροφορία. Που τι κατάσταση μπορεί να είναι αυτή, σε σχέση με τον εαυτό μου, σε τι κατάσταση, με την αυτογνωσία μου, ας πούμε, με τα ελλείμματά μου ή με τα καλά μου, με τα δύσκολά μου. Ναι, γιατί αν σε φοβάμαι, αν φοβάμαι μια συνθήκη, σημαίνει ότι δεν μπορώ να τη διαχειριστώ, άρα είμαι βαθιά ανασφαλής εκείνη την περίοδο της ζωής μου. Για τον α ή β λόγο, είμαι τρομερά ανασφαλής, είμαι σε αυτή την κατάσταση. Συνεπάγεται. Το αντανακλαστικό. Θέλετε να μου πείτε τη δική σας ιστορία? Ναι. Ποια δική μας ιστορία? Την ιστορία σας. Την ιστορία σας σαν άνθρωποι, σαν ζευγάρι, σαν γονείς, σαν σύντροφοι. Ποια είναι η Δανάη και η Αλεξία που συναντήθηκαν και έχουν οικογένεια σήμερα? Είμαστε στο 2024 στην Ελλάδα. Και έχετε παντρευτεί. Δεν έχουμε παντρευτεί. Έχετε συνάψει πολιτικό γάμο. Ναι. Δεν έχουμε παντρευτεί. Όχι. Αυτό θεωρείται παντρολόγημα, θέλω να σας πω. Έχετε παντρολογηθεί. Για κάποιους. Εγώ δεν το λέω. Εγώ δεν λέω ότι παντρεύτηκα. Έχετε συνάψει γάμο. Και έχετε. Έχουμε κάνει επίσημο τον βίο που απολαμβάνουμε κοινά. Και έχετε κοινά, και ένα παιδί κοινό. Μαζί. Και έχουμε και ένα παιδί. Είδατε τώρα που τα λέω εγώ. Για πείτε μου την ιστορία όπως εσείς θα την περιγράφετε.
Μετά από πολλά χρόνια. Έχω στα εγγόνια σας. Ναι, έχω σε πολύ έτσι πυκνά να το... Για πες, Αλεξία. Συναντηθήκαμε πριν από 9 χρόνια. Ναι. Από εκεί ξεκίνησε η κοινή μας πορεία, ουσιαστικά. Και λίγο μετά τη συνάντησή μας ξεκίνησε και η κοινή μας πορεία ως ζευγάρι. Και όχι, πρώτα ξεκίνησε μια επαγγελματική συνεργασία μεταξύ μας. Δεν κράτησε πολύ αυτό. Ναι. Δεν τα πήγαμε πολύ καλά. Και μετά μόνο εκεί. Μετά έγινε με ζευγάρι και πέρασαν αρκετά χρόνια ώσπου να μπορέσουμε να ενώσουμε τους δρόμους μας ουσιαστικά. Όταν καταφέραμε και το κάναμε αυτό, είχε οριμάσει πια η σχέση στο σημείο που να μπορούμε να μιλήσουμε για οικογένεια, για να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας. Και ευτυχώς ήταν κοινή επιθυμία. Αυτό ήταν κάτι κοινό. Δηλαδή και οι δύο νιώθαμε ότι θα θέλαμε να έχουμε ένα παιδί. Ναι. Ένα, μακάρι να έχουμε περισσότερα, εννοείται. Η επιθυμία υπήρχε, είχε χτυπήσει το ρολόι, αυτή η αίσθηση και στις δύο μας. Και δεν ήρθε η οικογένεια από μια προσωπική επιθυμία της καθεμίας για δικούς της λόγους εξέλιξης, ηλικίας. Ή κοινωνικού, τώρα, και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε πήραμε όλο αυτό το χρόνο και πήραμε και το ρίσκο του χρόνου για να πούμε ότι ναι, τώρα είμαστε στο σημείο που μπορούμε να ξεκινήσουμε να είμαστε έτοιμοι να φέρουμε στον κόσμο και να άλλο είμαστε. Ρίσκο πήρατε κοινωνικά, ας πούμε. Σκεφτήκατε, προβληματιστήκατε, συζητήσατε τι αποτύπωμα μπορεί να έχει αυτή σας η επιλογή να κάνετε ένα παιδί. Νομίζω ότι τα είχαμε πάρει τα ρίσκα. Δύο γυναίκες στην ίδια σχέση. Τα είχαμε πάρει τα ρίσκα πριν. Δηλαδή, όσο προχωρούσαμε στη ζωή μας, ας πούμε, το πόσο τύχη σπάσαμε για να μπορέσουμε να πούμε ότι τώρα μαζί εμείς θα κάνουμε ένα παιδί και να μην χρειαστεί να το συζητήσουμε με κανέναν, να μην ρωτήσουμε κανέναν τη γνώμη του ή οτιδήποτε. Γιατί υπήρχε αυτή η αποδοχή και μια κανονικότητα στο «Α, ναι, εννοείται, θα κάνετε παιδί, ναι». Όταν μιλάμε κόσμο, αυτό που λένε «out of the closet», βγήκα από την ντουλάπα μου ο Φλόφλος. Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ. Γιατί δεν υπήρξε ποτέ μέσα, δεν με έχει βάλει κανείς μέσα σε καμιά ντουλάπα. Ούτε οι γονείς μου, ούτε κανείς, δηλαδή ήταν κάτι... Αυτό ήταν. Δεν χωράει συζήτηση, ας πούμε. Σαν να κυκλοφορείς κάπου που είναι οι περισσότεροι, ας πούμε, ένα χρώμα μαλλιών, ας πούμε, ξανθή και σαν σου μελαχρινός. Αυτά. Ξέρεις τι σκέφτομαι την ίδια στιγμή. Ότι για σας είχε μία πολύ φυσική ροή όλο αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να είναι και μεγαλύτεροι σε ηλικία από εσάς και να ζουν και σε πιο απελευθερωμένα, ας πούμε, περιβάλλοντα, να ζουν σε πολύ σύγχρονες πόλεις, πώς να το πω, και όχι σε συντηρητικές μικρές κοινωνίες, που να μην τολμούν ακόμα να εκφράσουν τον πραγματικό τους εαυτό. Ούτε στον εαυτό τους. Ναι, αυτό είναι άλλη συζήτηση, νομίζω, το ούτε στον εαυτό μου. Εγώ... Αλλά να είναι ακόμα, να τους είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμα να τους το κάνει η κοινωνία, να τους το κάνει η οικογένεια. Δηλαδή, εδώ θέλω να μπούμε λίγο στο κομμάτι του να... Έλα να ενδυναμώσουμε λίγο αυτούς τους ανθρώπους που δεν τους είναι εύκολο να εκφραστούν στο 100%. Αυτό εγώ το χωρίζω σε δύο τομείς και όσο περνάνε τα χρόνια. Ναι. Κάποτε ήμουν πολύ... Το έβλεπα κακώς. Με εκνεύριζε αυτό το πράγμα πολύ προσωπικά, με φούντωνε. Το δυσκόλεμα του άλλου να εκφραστεί, εννοείς. Ναι, ναι, ναι. Πρόβλημα. Αυτό δικό, λάθος. Ξεκάθαρα. Okay. Ξεκάθαρα. Παλιότερα, μικρότερα, διαφορετικά μυαλά. Μικρότερα, όλα αυτά, εννοείται, ξεκάθαρα. Στην πορεία έχω να πω δύο πράγματα. Α, το κομμάτι της σεξουαλικότητα είναι φάσμα. Συνεπάγεται ότι έχει και διακυμάνσεις όσο αναπτυξιολογικά υπάρχω. Άρα, σίγουρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, αυτό σου λέω το χωρίς τα δύο, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κάτι τους είναι πολύ ξεκάθαρο για το τι τους συμβαίνει και το νιώθουν έντονα. Και... Με έλκουν οι άνδρες, με έλκουν οι γυναίκες. Ναι, αυτό. Ή δεν με έλκει τίποτα. Είμαι ασεξουαλ. Ή δεν με έλκει τίποτα, το τίποτα. Και νιώθουν πολύ confident για αυτό το λόγο να το δηλώσουν ή δεν έχουν πρόβλημα να δηλώσουν κάτι τώρα και μετά να το αλλάξουν. Καταλαβαίνεις. Αυτό δεν έχει να κάνει με το πώς βιώνουν τη σεξουαλικότητά τους, αλλά πρώτα απ' όλα εκφράζονται και τοποθετούνται απέναντι στους άλλους. Υπάρχουν, γενικά, ναι, σε όλα τα θέματα της ζωής. Μπράβο. Απ' την άλλη, υπάρχουν άνθρωποι που σου λέει, ξέρω εγώ, σήμερα νιώθω έτσι, 10 χρόνια πριν ήμουν αλλιώς, ταυτόχρονα νιώθω διάφορα. Αφού είναι ένα φάσμα, είναι τόσο γκρίζο, που σου λέει τώρα εγώ να βγω να πω τι. Δηλαδή αυτό το πράγμα με το βγες να πεις τι είσαι, τι σ' αρέσει.
Εγώ το βρίσκω. Δηλαδή, μπορεί να μην έχω να πω γιατί δεν ξέρω. Ναι. Γιατί είμαι ανοιχτό σε όλα. Σου είναι διαφορετικό. Γιατί δεν ξέρω, γιατί δεν θέλω να κατασταλώ. Δηλαδή, τι πρέπει μετά να κάνω, άμα κάτι αλλάξει, να πω. Όχι, τώρα τα κάνω. Δηλαδή. Εννοώ, όχι να βγω να δηλώσω, αλλά να νιώσω καλά με αυτό που είμαι. Να μην χρειάζεται να απολογηθώ για την επιλογή του συντρόφου μου ή τη συντρόφου μου, που είναι διαφορετικό από το μέσο όρο. Εδώ πάλι. Έχω μονολογώ. Πες. Μονολογώ. Εδώ πάλι παρατηρώ αυτό το κοινωνικό φαινόμενο που πάλι δεν θα το πάω σεξουαλικότητα, αλλά θα το πάω σαν μέρος του συνδρόμου του καλού παιδιού. Που τι έχω μάθει, μου έχουν μάθει ότι αξίζω όσο κάνω πράγματα τα οποία είναι συμβατά με τις απαιτήσεις των άλλων. Ενδεδειγμένα. Και έχω μάθει από πολύ μικρή ηλικία το ότι είναι πηγαίο μου να το καταπνίγω. Και όσο καλύτερα το κάνω αυτό και συμμορφώνομαι, τόσο περισσότερο είμαι αριστός. Το καλό παιδί. Μπράβο, το καλό παιδί. Συνεπάγεται ότι σιγά σιγά αυτό στο μυαλό, ακριβώς, γίνεται να νιώθω φύση κακός. Ό,τι μου έρχεται πηγαίο, πρώτα είναι κακό. Νομίζω ότι με αυτό έχει να κάνει και δεν αφορά μόνο τη σεξουαλικότητα. Αφορά οτιδήποτε πάει να χτυπήσει στον κομφορμισμό. Τι impact, τι αποτύπωμα είχε μέσα σας όλη αυτή η πολύ μεγάλη συζήτηση που έγινε, όλη αυτή η δημοσιότητα, όλα αυτά τα φώτα που έπεσαν πάνω στο κομμάτι του γάμου των γκέι ζευγαριών και του δικού σας γάμου παρεμπιπτόντως, της τελετής που έγινε στο Δημαρχείο, αν όχι γάμος, τέλος πάντων, όπως θέλετε να το πούμε. Ναι. Είναι κάτι καλό όλο αυτό που έγινε, έπρεπε να γίνει, ήταν ωραίο που έγινε, okay, δεν χρειαζόταν και να γίνει. Πώς το τοποθετείτε μέσα σας? Νομίζω το ωραιότερο πράγμα που για μένα απαντάει σε αυτή την ερώτηση είναι ότι ήρθε ένα παιδί που είναι ενήλικας άνθρωπος και είπε όταν ήμουν παιδί, αν είχα δει εσάς, την μέρα που παντρευτήκατε, ή μια συνέντευξη που δίνατε και τα λοιπά, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο εύκολα για μένα. Νομίζω αυτό απαντάει στην ερώτηση του αν άξιζε τον κόπο. Όλη αυτή η δημοσιότητα, όλο αυτό άξιζε μόνο και μόνο γιατί ήρθε ένας ενήλικας άνθρωπος και μου είπε «Μακάρι να είχα δει εγώ όταν ήμουν 7 χρονών αυτή τη συνέντευξη». Αυτή είναι μια πολύ υγιής ανάγνωση. Ναι. Υπήρξαν και κομμάτια όλο αυτό που ήταν δυσανάγνωστα για εσάς. Αισθανόσασταν ότι επιχειρήθηκε να εργαλειοποιηθεί όλο αυτό προς μια άλλη κατεύθυνση, να πουληθεί διαφορετικά από τα μέσα. Δεν το επιτρέψαμε. Και ξέρεις κάτι, εγώ προσωπικά δεν έφτασε να νιώσω κάποια τέτοια πρόθεση. Δηλαδή νομίζω, παιδιά, εμένα αυτό το οποίο με εντυπωσίασε σε σχέση με αυτό το γάμο, το δικό μας, ναι, είναι ότι ανοίγεις στα social media, ακούς ειδήσεις, ακούς κόσμο να μιλάει για αυτά και μιλάνε με τόση αυτό και θα πάθεις και εκείνο και τρόμος και θα σας λιτζάρουν, θα σας φάνε, θα σας κάνουν. Ναι, άκουγες. Λοιπόν, παιδιά, βρεθήκαμε στο Δημαρχείο δεν ξέρω πόσες φορές για να κανονίσουμε τα χαρτιά. Μέλη που λένε για το δημόσιο, ξέρεις, αυτά κολλησιεργούν. Ανοιχτή, διαθέσιμη, πρόσχαρη, πρόθυμη. Και μιλώ από το Δήμαρχο, αφού μιλώ για Δημαρχείο, από το Δήμαρχο μέχρι τον φύλακα του κτηρίου που μας φρόντισε. Να, αυτό που λες, ας πούμε, και το καταλαβαίνω. Ήταν κάποιοι δημοσιογράφοι που έμαθαν για το γάμο και χωρίς να έρθουν σε συνεννόηση με εμάς ή με κάποιον δημαρχείο, εμφανίστηκαν να καλύψουν το γεγονός. Κάνουν τη δουλειά τους, δεν το συζητώ. Okay. Εμείς δεν νιώθαμε άνετα με αυτό, έτσι νιώθαμε αρκετή έκθεση. Μέχρι και ο φύλακας, ο οποίος μας συνόδευσε να μας φροντίσει με το μωρό. Μέλη μέχρι και σήμερα. Μέλη. Δηλαδή που λες, ή τα cookies εμένα μου βγάζουν. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Παιδιά, είναι σαν να ζεις κάπου αλλού, τελείως. Ναι, που νιώσαμε ότι. Δηλαδή αυτό που έλεγε η Δανάη πριν, εκείνες τις μέρες, εγώ ένιωσα ότι οι άνθρωποι που είχαν αυτή την αντίδραση που περιέγραψες πριν, είναι μειονότητα. Δηλαδή. Ή έχουν ήδη φοβηθεί ότι είναι στο περιθώριο. Γιατί η υποστήριξη και η αγάπη που πήραμε από πανάσχετους ανθρώπους... Καλά, ήμασταν σαν οικογένεια, ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτές τις φωνές, τις ομοφοβικές.
Ήταν ο πρώτος γάμος που τελέστηκε, έτσι. Στο Δημαρχείο Δυνών. Και κυριολεκτικά έτυχε, ναι, γιατί έτυχε. Μας πέτυχε οριακά στο μεευτήριο πέρασε και εμείς γεννήσαμε τη μικρή. Με το που βγήκε το ΦΕΚ, έγινε και ο γάμος για να τακτοποιηθούμε ληξιαρχικά που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Η ανάγκη σας ήταν αυτή, εσάς. Αυτή ήταν η ανάγκη μας και ακόμα πρέπει να πούμε ότι δεν έχουν οι άνθρωποι στο ληξιαρχείο, δεν έχουν ακόμα κατευθυντήριες για το πώς να... Πώς γράφτηκε, δηλαδή στα χαρτιά της μικρής, της κόρης σας, τι γράφει απάνω? Η μικρή είναι, ανήκει. Αναγνωρίζεται κατευθείαν από τη μαμά. Εμείς είχαμε το σύμφωνο. Μετά γεννήθηκε. Από τη μαμά που κυοφορούσε. Που κυοφορούσε και γέννησε. Μετά είχαμε το σύμφωνο, γιατί δεν υπήρχε κάτι πριν. Αυτά έγιναν όλα πολύ γρήγορα, έτσι. Ναι, μέσα σε λίγες σύμφωνο, μέρες. Σύμφωνο, γέννηση, γάμος ήταν μέσα σε τύπου δύο εβδομάδες. Γίνεται ο γάμος. Έχετε το χαρτί. Ναι, μπράβο. Ναι. Δηλώνεται τώρα... κάπου το δικό σου όνομα μέσα στην... Είναι επιλογή σου τα επίθετα και πώς θα γίνουν. Εγώ χρειάζεται, έτσι όπως έχει ψηφιστεί ο νόμος, εγώ χρειάζεται να κάνω όπως τεκνοθεσία όπως και ένα ετερόφιλο ζευγάρι. Mm. Την ίδια διαδικασία δηλαδή. Εμείς χρειάζεται να κάνουμε τεκνοθεσία. Έτσι δεν είναι κανονικά. Περίμενε, όταν ένα γεννιέται, ας πούμε, το γεννάω. Γεννήθηκε. Ωραία. Το δικό μας. Παίρνει ο σύντροφός μου το χαρτί ότι γεννήθηκε αυτό το παιδί και το πάει στο ληξιαρχείο. Έχουμε γάμο, πριν γάμο, έχουμε μερίδα οικογενειακή. Ναι. Στην περίπτωση τη δική σας, θέλω να μου πείτε τι γράφει πάνω στο... Στην περίπτωση τη δική μας, επειδή το νομοσχέδιο είναι κάπως ελλιπές, δεν προβλέπεται να αναγνωρίζετε το παιδί κατευθείαν από να αναγνωρίζουν το παιδί ότι έχει δύο γονείς. Mm-hmm. Χρειάζεται να κάνουμε τη διαδικασία της τεκνοθεσίας, η Δανάη δηλαδή να κάνει τη διαδικασία της τεκνοθεσίας, παρότι εμείς οι δύο έχουμε οικογενειακή μερίδα. Η νέα νομοθετική ρύθμιση αλλάζει κάτι σε σχέση με επιτρέπεται τα παιδιά. Επιτρέπεται τεκνοθεσία. Το παιδί το δικό σας, ναι, το παιδί μας, ναι, έχει δύο μαμάδες, ναι, δηλαδή εκεί τα χαρτιά γράφουν όνομα πατρός, τάδε. Δεν υπάρχει όνομα. Στο παιδί, τι γράφουν τα χαρτιά? Ρε, εσύ ακόμα περιμένουμε αυτά τα χαρτιά. Το παιδί μεγαλώνει σιγά σιγά. Mm-hmm. Το περίμενε πιο μεγάλο. Να μου φτάνει τουλάχιστον μέχρι τη μέση, μετά από τρεις μήνες. Στην ίδια, τι θα πείτε? Δεν ξέρω αν χρειάζεται ποτέ να τις εξηγήσετε, τέλος πάντων. Ή μπορεί να... θα σας ρωτήσει κάποια στιγμή. Εμείς γιατί είμαστε μόνο γυναίκες μες στο σπίτι, ας πούμε. Ο μπαμπάς τι είναι? Π.χ. μπορεί να ρωτήσει το παιδί. Την είναι απόλυτη αλήθεια και ελπίζω ότι ως τότε δεν θα χρειάζεται να έρθει αυτή η ερώτηση, γιατί θα έχει ένας μαθητή ή μια μαθήτρια που θα έχει ένα άλλο σχήμα οικογένειας. Δεν θα είμαστε μόνοι δηλαδή μες στην τάξη του, της, συγγνώμη. Αλλά και αν είμαστε οι μόνες μαμάδες μέσα στην τάξη της, θα... Είναι ένα ακόμα πράγμα που θα είμαστε η μόνη οικογένεια. Ναι. Έχει καταρχάς το παιδί δύο μαμάδες. Ναι. Μαμά. Δεν μιλάει ακόμα. Δεν ξέρω, να δούμε τι θα μας πει. Παιδιά, εγώ νόμιζα ότι θα μιλάει, θα πηγαίνει σχολείο πολύ. Δύο μηνών, είναι δύο μηνών. Πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή πώς θα το βάλετε εσείς στο τραπέζι? Μαμά. Το πώς θα συστηθούμε. Μαμά, σε τι θα ακούτε? Στο μαμά και οι δύο? Στο μαμά και σε κάτι που να είναι, που να μπορεί να το παιδί μετά να φωνάξει, δηλαδή θα είναι μαμά και μαμά. Δηλαδή είναι σε ένα Ανδριανή και κάποιον άλλο Ανδριανή και εγώ να φωνάζω Ανδριανή. Οπότε θα γυρίσει. Ναι, αλλά το άλλο είναι ο ρόλος μέσα στην οικογένεια. Εσείς εκεί ανταποκρίνεστε στο μαμά. Και στο μαμά και σε κάτι άλλο που θα μπορέσει να είναι... ευκρινές. Να το διαχωρίζει. Ευκρινές, μιλάτε για λέξεις, δηλαδή μπορεί να μας λέει και τους δύο μπαμπά. Okay. Μπορεί να μας λέει μπαμπά, μπάμα. Κάτι δικό σας καινούριο, ας πούμε. Οτιδήποτε. Λοιπόν, εγώ μπροστά στο παιδί νιώθω ταυτόχρονα για το παιδί και τη σχέση μας, ταυτόχρονα. Άτρωτη και ευάλωτη. Καλώς ήρθε στον κόσμο της γονεϊκότητας. Αυτό μπορώ, δηλαδή μπροστά της είμαι άτρωτη και ευάλωτη ταυτόχρονα. Αυτό νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά σαν αγάπη. Αυτή η αίσθηση που είχα όταν την συνάντησα πρώτη φορά, την είδα πρώτη φορά, δηλαδή όταν μου τη φέρανε, πηγαίνησα και μου τη φέρανε πάνω, που το έλεγα στη Δανάη, ότι υπάρχει αυτό το πράγμα, υπάρχει πραγματικά, του να αγαπήσεις έναν άνθρωπο σε ένα δευτερόλεπτο. Mm.
Και χωρίς να σε νοιάζει καθόλου, και αυτό είναι αγάπη, χωρίς να σε νοιάζει καθόλου αν σε αγαπάει πίσω. Γιατί σίγουρα δεν σε αγαπάει πίσω το παιδί εκείνη την ώρα. Σε έχει μόνο ανάγκη. Συνέχεια και για πολύ καιρό σε έχει μόνο ανάγκη. Και δεν σε νοιάζει. Δεν σε νοιάζει που δεν είναι αμοιβαίο. Σε νοιάζει μαγικό, μόνο έτσι, αυτό. Ναι. Η μαγεία της φύσης. Αυτό ήταν πραγματικά. Είναι καταπληκτικό. Ναι. Έχετε στερεοτυπικές δηλαδή αποτυπώσεις στην οικογένειά σας μέσα? Είχαμε μοιράζει τις ευθύνες του σπιτιού από πριν. Δηλαδή ποιος κάνει τι στο σπίτι. Ναι. Εσύ κάνεις αυτά. Πριν το παιδί. Δηλαδή το παιδί. Υπάρχει ένα νοικοκυριό, ένα σπιτικό, ναι, το οποίο, ναι, χρειάζεται να τρέξει. Οι επιλογές όπως και σε μια οποιαδήποτε εταιρεία, επιχείρηση. Λες, ωραία, ποιος επιθυμεί να κάνει, τι του είναι ευχάριστο. Μπράβο. Άρα ξεχωρίζουμε και λέμε αυτά είναι ευχάριστα σε σένα, αυτά είναι ευχάριστα σε μένα. Ωραία, κάποια μπορεί να είναι κοινά και κάποια μη κοινά. Mm-hmm. Τέλεια, τα μη κοινά τα κρατάμε. Κάνεις αυτό που σε ευχαριστεί, γιατί εμένα μετά... δεν είναι. Ναι. Δεύτερο, ποια σου είναι δυσάρεστα. Βρίσκεις ποια είναι δυσάρεστα. Και λες, ναι, εντάξει, αν έχουμε κοινά, λέμε ωραία. Τώρα κλήρος, το ένας τώρα τη μία μέρα θα κάνει αυτό και την άλλη αυτό, αλλά θα βρούμε τον τρόπο να... Ναι. Να, ναι, το κάνουμε και να το φέρουμε εις πέρας. Mm-hmm. Τώρα, εκ των πραγμάτων, επειδή εγώ γέννησα με κεσαρική, μετά είχα μία περίοδο που χρειαζόταν μία αποκατάσταση ουσιαστικά, ναι, από το χειρουργείο. Θέλεις το χρόνο της λοχίας. Ακριβώς, οπότε εγώ δεν δούλεψα εκείνη την περίοδο. Δούλευε η Δανάη, τώρα αρχίζω και μπαίνω και εγώ ξανά στη δουλειά. Είχαμε την τύχη, σαν άνθρωποι, να επιθυμούμε και οι δύο να γίνουμε γονείς. Αυτό ήθελα να πω. Ένα. Δύο, έχουμε την τύχη ορμονικά να μην υπάρξει με τον ερχομό και να σε χτυπήσεις με διαφορετικούς τρόπους όλο αυτό και συνεχίζουμε να επιθυμούμε και χαιρόμαστε και οι δύο με αυτό, γιατί μην ξεχνάμε ότι πολλά πράγματα μπορούν να μην γίνουν από επιλογή, έτσι, κάποιος να το δει λίγο αλλιώς μετά και να είναι και πολύ πιο χρήσιμο και για το παιδί και την οικογένεια να αποσυρθεί. Εννοείς να κλονιστεί ο ψυχισμός, ναι, ναι, όπως μπορεί να συμβεί. Βεβαίως, δηλαδή δεν είναι πάντα επιλογή. Και στους δύο γονείς, εδώ να το τονίσω και στα ετερόφυλλα ζευγάρια, εξίσου οι μαμάδες να περάσουν μια και επιλόχιο κατάθλιψη, ναι, και στα πιο κάτω, βεβαίως, αλλά και οι μπαμπάδες. Βεβαίως, φυσικά. Βεβαίως. Και οι δύο. Πάλι είχαμε την τύχη να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Και όπως είχαμε την επιθυμία, συνεχίζουμε να έχουμε αυτή την επιθυμία και θεωρώ σε αυτό το άτρωτη και ευάλωτη απέναντι στη σχέση για την αγάπη, νομίζω ότι είμαστε πολύ ανοιχτοί στο εάν κάποια στιγμή, ας πούμε, κάποιος επιφορτιστεί με πολύ έργο να παράξει, ο άλλος σαφώς θα βάλει πλάτη και θα στηρίξει και vice versa. Και σίγουρα έχουμε, με το πέρας των χρόνων, έχουμε τόσο όμορφη οικογένεια που δεν είναι οι δυο μας μόνο. Έχουμε τους γονείς μας που είναι τους δικούς μας γονείς. Μέσα έχουμε φίλους εξαιρετικούς που είναι δίπλα μας και όλο αυτό είναι, νομίζω, ότι... Είναι ένα υποστηρικτικό πλαίσιο πολύ εξαιρετικό. Είναι, ναι, δηλαδή... Και τον δείχτη σας την ίδια στιγμή. Ευγνωμοσύνη. Έχουμε αυτή την τύχη και την δουλίτσα που είπε η Αλεξία ότι πριν κάναμε και είπαμε ότι κοίτα... Με γερές βάσεις, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Άρα εδώ υπάρχει... Και έχουμε το δικαίωμα να είμαστε άνθρωποι. Έχω το δικαίωμα να είμαι γονέας και να το θέλω πολύ και να αρρωστήσω, τραυματιστώ, οτιδήποτε. Κουραστώ. Είμαι άνθρωπος, είναι άνθρωπος και απλώς μέχρι στιγμής έχουμε την τύχη να μπορούμε να τα μοιραζόμαστε κατά επιθυμία και χρόνο και ποιότητα. Και τύχη και κατάκτηση, ποσότητα. Γιατί μια ισότιμη σχέση... έρχεται από τη δουλίτσα. Η δουλίτσα. Πολύ δουλίτσα. Που είναι μόνιμη και συνεχίζει να γίνεται. Λέμε δουλίτσα για να σας πείσουμε, να την κάνετε κι εσείς. Δουλειά, σκάψιμο. Ναι, και έτσι έρχεται η ισοτιμία στη σχέση. Και αυτό είναι το ζητούμενο σε όλες τις σχέσεις όλων των ανθρώπων. Και όχι μόνο τις ερωτικές ή οτιδήποτε, ξαναλέμε. Σαφώς. Και εδώ είναι επίσης την πηγή της οικογένειας. Ναι, και να τονίσουμε ότι οι σχέσεις ζευγάρια και όλο αυτό με την νομιμοποίηση και των ομόφυλων και των ετερόφυλων ζευγαριών που είναι από πάντα, δεν συνεπάγεται ερωτική έλξη. Δεν συνεπάγεται κάτι τέτοιο. Δηλαδή, πρέπει να είμαι ομόφυλο ζευγάρι και να παντρευτώ μόνο αν υπάρχει ερωτική έλξη. Και να έχουμε τα παιδιά μας. Αλλά... Τι άλλο σενάριο θα μπορούσε να λειτουργήσει? Να μην έχουμε ερωτική έλξη. Λειτουργεί ήδη. Να είμαστε. Ξέρω εγώ, ναι, να μην έχουμε ερωτική έλξη. Δύο φίλες που επιθυμούμε να εμπλακούμε σε αυτό. Να κάνουμε παιδί και να μεγαλώσουμε μαζί, γιατί εγώ δεν θέλω να το μεγαλώσω μόνη μου. Όπως κάνουν πλήστα. Αυτό μας το έχουν διδάξει τα ετερόφυλλα ζευγάρια. Να εστιάσουμε στο.
όχι ποιοι θα κάνουν παιδιά, αλλά πόσο θέλουν να εμπλακούν στην ανατροφή. Πώς θα τα μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά. Ακριβώς. Παιδιά, και σε αυτό είναι όλα οκ. Okay. Αν υπάρχουν αυτό που ονομάζει στερεοτυπική ρόλη και το έχουμε συμφωνήσει και είμαστε μια χαρά, είναι όλα τέλεια. Είναι μια χαρά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό. Δεν είναι κατά κανείς κανενός. Αρκεί να κάνω αυτό που νιώθω καλά και να είμαι καλά και αυτό να είναι συμφωνημένο με συνένεση και να προχωράμε. Λοιπόν, θα σας κάνω μια πολύ προβοκατόρικη ερώτηση. Διατυπώνω άποψη ανθρώπων εκεί έξω στην κοινωνία που ζούμε όλοι μας. Δεν είναι η δική μου άποψη, να το ξεκαθαρίσω. Ωραία. Εντάξει, να καταλάβω την επιθυμία δύο ανθρώπων να είναι μαζί, αλλά το παιδί τι το θέλουν. Στη φύση δεν συμβαίνει κάτι ανάλογο. Στοπ. Ψέματα λέει. Σε ποια φύση δεν συμβαίνει κάτι ανάλογο. Ξεκάθαρα συμβαίνει στη φύση. Να καταλήξει κάποιος να μεγαλώσει ένα παιδί που δεν το έχει κυοφορήσει ή τι. Φουλ. Βλέπουμε η αλεπού που μεγάλωσε το σκυλάκι και μαζί με τα δικά της αλεπουδάκια. Και πόλεμοι, κάποτε οικογένειες που δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά και κάποιοι που είχαν περισσότερα παιδιά και δεν μπορούσαν να αναθρέψουν τα δίναν. Τι εννοείς. Mm-hmm. Ψέματα. Είναι το ημί φιλελεύθερος, ημί συντηρητικό. Είναι ότι εγώ θέλω να κάνω το βήμα και ναι, εντάξει, μπορείτε να παντρευτείτε, αλλά εντάξει, μην κάνετε και παιδί τώρα. Και αυτό είναι δικό μας προνόμιο. Okay. Αυτό είναι δικό μας προνόμιο. Εμείς θα κάνουμε παιδί. Μην έρθουμε εις ακόμια κιόλας, γιατί μετά τι θα είμαστε εμείς. Το παιδί σας θα γίνει γκέι. Βέβαια. Ή θα έχει λανθασμένα πρότυπα που θα τον μπερδέψουν και θα το αποπροσανατολίσουν. Βέβαια. Επειδή θα βλέπει δύο. Και... Παιδιά, τώρα πρέπει να προσέχω και πώς θα διατυπώνει. Μπορεί να το κόψει κανείς και νομίζω ότι τα γελία και σας κάνω επίθεση. Αυτό είναι το αγαπημένο μου και το παιδί. Ήταν ερώτηση. Το παιδί σας θα γίνει γκέι είναι το αγαπημένο μου. Με βάση αυτή τη λογική. Άρα τα παιδιά. Και οι δικοί σας γονείς ήταν γκέι. Α, μπράβο, ακριβώς. Άρα εμείς είχαμε γονείς γκέι, γιατί έτσι μεταδίδεται, είναι κληρονομική ασθένεια. ναι. Οπότε εμείς κάτι έγινε λάθος με τους γονείς μας που ήταν straight και κάνανε μας. Πρέπει να κάνουμε συζήτηση μαζί τους. Σωστά. Καταλάβουμε τι συμβαίνει. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι είναι τόσο πασιφανής αυτή η απάντηση που σχεδόν τρέπομαι να τη δώσω. Δηλαδή πρέπει να σκεφτώ κάτι άλλο να απαντήσω σε αυτούς τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι οι γκέι άνθρωποι γεννάνε γκέι παιδιά. Με το παιδί σας, το κομμάτι του φίλου, πώς θα το διαχειριστείτε. Δηλαδή, ξέρουμε, ας πούμε, είναι το βιολογικό φύλο, είναι το κοινωνικό φύλο. Αυτή είναι μια κουβέντα που θα την ανοίξετε. Εμείς ήδη προσπαθούμε να μην υπάρχει αυτή η κατεύθυνση του. Επειδή το βιολογικό σου φύλο είναι το κοριτσάκι, πάρε αυτό το φόρεμα, σόνι και ντε. Οπότε, νομίζω ότι ξεκινώντας από εκεί, όταν το παιδί θα αρχίσει να έχει άποψη για αυτό το κομμάτι, πώς αντανακλά δηλαδή τον εαυτό του στην κοινωνία, αυτό ήδη θα είναι κάτι που θα το διαλέξει μόνο του. Σίγουρα δεν θα της επιβάλλουμε τίποτα. Τι τίτλο θα θέλατε να βάλουμε στην κουβέντα μας σήμερα? Το μότο μας ήταν Love Wins. Νομίζω ότι... Love Wins. Α? Love Wins. Ναι, όχι. Νομίζω ότι σήμερα προχωρήσαμε στο πώς γίνεται. How Love Wins. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το βίντεο αξίζει να το μοιραστούμε με πολλούς ανθρώπους στη ζωή μας. Κάντε το. Πατήστε ένα share για να φτάσει η πληροφορία σε όσους περισσότερους γίνεται. Εμείς σε αυτό το κανάλι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ, να συναντάμε πολύ αξιόλογους ανθρώπους που έχουν ουσιαστικά πράγματα να μοιραστούν μαζί μας και μαζί σας. Κάντε την εγγραφή σας και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ενημερώσεις κάθε φορά που θα ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο. Καλή συνέχεια!